Να δούμε λοιπόν το corner για τους γηπεδούχους στην καρδιά της άμυνας. Εκεί είπαμε είναι υψηλός ο μη παίκτης του Εθνικού, ο Γερολιμός από μάκρη είναι. Η μπάλα φτάνει στον Περογαβράκη που σουτάρει στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση η πρώτη για τον Όφη στο παιχνίδι. Δραγκουλάκης, ωραία τώρα η ανάπτυξη από τα αριστερά ο Όφη. Θέλει να βγει με τον Πατινιώτη να βγάζει τη σέντρα από κοντά γκολ. Αλέξη Περογαβράκη στο δεύτερο δοκάρι κίνηση. Να λοιπόν πως ο Πέρο θα καταφέρει να πετύχει ό,τι δεν πέτυχε στο πρώτο μέρος με το κεφάλι, ό,τι δεν πέτυχε με τα πόδια. 1-0 πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι το μόλις το τρίτο λεπτό της επανάληψης. 48 για τον αγώνα τα λεπτά που ο Όφη παίρνει το προβάδισμα εδώ. Βλέπουμε πως ο Πατινιώτης έβγαλε γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Περογαβράκης πρόλαβε τον Στασινό. Στο αριστερό του πόδι το καλό η μπάλα για τον Πατινιώτη. Ωραία, ο Πατινιώτης γύρισε κοντά στο κόλ ο Περογαβράκης. Εδώ το κόλ. Το κόλ ήρθε για τον Όφη. Έστω και με δεύτερη προσπάθεια από τον Πατινιώτη είναι. Αυτός είναι ο σκόρερ. Ο Κυρκυραίος αριστερός μπακ, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των ανθρώπων που είναι στο πάγκο. Εδώ βλέπετε. Το άξιζε αυτό το γκολ ο Πατινιώτης, γιατί νομίζω πως και σήμερα είναι ένας από τους παίχτες που έχουν τρέξει πολύ, που έχουν προσπαθήσει πολύ. Ήταν δημιουργός στο 1-0, είναι εκτελεστής στο 2-0. Εδώ βλέπετε πως ξανά από την κόντρα που έγινε η πρώτη προσπάθεια από τον Περογαβράκη με το αριστερό θαυμάσια έβαλε το πόδι του ο Θανάσης Πατινιώτης και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ένα όμορφο γκολ, μια πολύ καλή εκτέλεση. Εδώ ξανά η κόντρα που έγινε, δεν πρόλαβε ο Περογαβράκης ουσιαστικά και ήρθε ο Πατινιώτης να νικήσει τον Βουτσινά, να πετύχει το 2-0. Απλοποιούνται πολύ τα πράγματα για τον Όφη, ενώ έχουμε συμπληρώσει 52 λεπτά στο παιχνίδι μας. Όφη Εθνικός 2-0 στην απευθείας μετάδοση της Κρήτη TV. Όφη που είναι και πάλι στην επίθεση με τον Κιλιάρα. Πέρασε. Ωραία ο Κιλιάρας. Κιλιάρας που θα γυρίσει στο Περογαβράκη πολύ ωραία. Την μπάλα φτάνει στο Μαρτσάκι, αυτός πλασάρει. 3-0. 3-0, το ωραιότερο goal του Όφη στο παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Όταν μπορείς να κάνεις τα πράγματα από μόνος σου πιο απλά, ο κάθε παίχτης δηλαδή, να κάνει το σωστό, το εύκολο. Και αυτό έγινε σε αυτή τη φάση. Το 3-0 από τον Στέφανο Μαρτσάκη. Εδώ βλέπετε το replay, πως η μπάλα έφτασε εκεί που με το αριστερό. Πολύ ωραίο πλασέ με τον Κιλιάρα. Για να δούμε. Η μπάλα φτάνει στον Περογαβράκη, αυτός τη σήκωσε, Κιάσος έρχεται, σουτάρει, γκολ για τον Κώστα Κιάσο. Πάνω εκεί που λέγαμε ότι φαίνεται κουρασμένος, θα μας διαψεύσει από την εκτέλεση τουλάχιστον. Ο Χανιώτης μέσος, σαν το παλιό καλό κρασί, επιστρέφει εδώ που έγραψε και αυτός ιστορία και σε μεγάλες στιγμές. Με αυτό το γκολ φτάνει στο 4-0 ο δείκτης, που ανεβαίνει συνεχώς το κοντέρ στο παιχνίδι. Όφη Εθνικός 4-0 με τον γκολ του Κώστα Κιάσου στο 65ο λεπτό. Βλέπουμε ξανά πως με πολύ δύναμη συρτό, δυνατό σουτ στη γωνία. Θα λέγαμε με απολαυστικό τρόπο για τους φίλους του Όφη. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.